Ένας από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της Ηλιούπολης στη φετινή χρονιά είναι ο Γιάννης Δινιουτάκης. Γιάννη, φέτος ήρθες στην Ηλιούπολη και η πρώτη μας ερώτηση έχει να κάνει με το γεγονός αν περίμενες από τη στιγμή που υπέγραψες ότι η ομάδα θα είχε τόσο καλή πορεία και θα έκανε να μοιάζουν τα παιχνίδια τόσο εύκολα. Δηλαδή, δείχνετε ότι με μια ευκολία παίρνετε τις νίκες. Το σχόλιο σου. Το καλοκαίρι, όταν με πήρε η ομάδα τηλέφωνο, ήξερα τον προπονητή, είχαμε συνεργαστεί ξανά. Ήξερα ότι δεν θα πάει κάπου που δεν θα είναι σοβαρό το σωματείο και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ήξερε τα θέλω μου και ξέρω τα δικά του. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μίλησα και με τη διοίκηση και τα βάλαμε κάτω, ήξερα ότι η ομάδα θα έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Οργανωτικά είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο είναι δουλειά και συνεχίζει και θα συνεχίζει να είναι δουλειά. Δεν σταματάμε τη δουλειά ποτέ. Και το καλό κλίμα που έχουμε κιόλας, αυτό βγαίνει στο γήπεδο και βγαίνει το αποτέλεσμα που βλέπουν όλοι. Μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Αθήνα, που έχει μεγαλώσει, έχει παίξει ποδόσφαιρο. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία ομάδα ήταν ο Ιωνικός. Εδώ ναι. Το επίπεδο πώς το κρίνεις, το ομίλου και αν θεωρείς ότι πράγματι οι ομάδες της Αθήνας σε οργάνωση τουλάχιστον και σε ποιότητα υπερτερούν έναντι της επαρχίας. Εντάξει, κοίτα, είναι λογικό να υπερτερούν. Όχι όλες πάντα οι ομάδες. Κάποιες ομάδες είναι λογικό να υπερτερούν και βάσει φανέλας και βάσει ιστορίας και βάσει διοίκησης. Γιατί και έχει πολύ περισσότερο κόσμο στην Αθήνα. Έχει πολύ περισσότερους παίχτες που δεν φεύγουν τόσο εύκολα για τη ΓΑΜΑ Αθηνική να πάνε στην επαρχία. Από εκεί και πέρα θεωρώ δεν παίζει ρόλο αν είσαι στην επαρχία ή στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επαρχιακές ομάδες οι οποίες είναι εξίσου καλές οργανωτικά και ποδοσφαιρικά. Γιάννη, κατά τη γνώμη σου, ο βασικός σου αντίπαλος είναι ο Φωστήρας ή θεωρείς ότι και ο Φίνικας Νέας Επιδαύρου μπορεί να κυνηγήσει την πρώτη θέση μέχρι τέλους? Εμείς δεν κοιτάμε κάποιον αντίπαλο συγκεκριμένα. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα. Να κάνουμε κάθε παιχνίδι αυτό που πρέπει να κάνουμε, να είμαστε αυτοί που πρέπει, να κερδίζουμε. Και από εκεί και πέρα, όποιος και είναι ο αντίπαλος, εμάς δεν μας επηρεάζει. Κάτι είμαι στο γήπεδο, δείχνουμε ό,τι είναι να δείξουμε. Ο τίτλος του φαβορί σας αγχώνει και το λέω αυτό διότι εδώ και αρκετούς μήνες και βάσει των κινήσεων που έκανε η Ηλιούπολη και βάσει των επιδόσεών σας που έχετε επιβεβαιώσει ότι είστε του φαβορί, δείχνετε ότι πατάτε καλά στην κατηγορία. Αυτό σας αγχώνει σαν ποδοσφαιριστές? Όχι, δεν μας αγχώνει καθόλου συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καθόλου στο μυαλό μας. Εμείς δουλεύουμε στο γήπεδο μέσα κάθε μέρα, αυτό βγαίνει συνέχεια και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άγχος, παίζουμε αυτό που είναι να παίξουμε και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Την Κυριακή αντιμετωπίζετε το Παναρκαδικό, τι μήνυμα στείλετε στον κόσμο της ομάδας εν ώψη αυτού του αγώνα και σίγουρα δεν θα την έχετε και κοντά σας καθώς είναι εκτός έδρας και δεν επιτρέπεται και η μετακίνηση αλλά και η χωρητικότητα λόγω των μέτρων που έχουν παθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας, το μήνυμά σου στον κόσμο της ομάδας εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα? Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα, είναι παραδοσιακή έδρα ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμείς θα δώσουμε το 100%, αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι θα κάνουμε και τώρα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια γιατί έχουμε μεγάλη αποχή, μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Αυτό δεν θα αλλάξει κάτι για μας, θα πάμε με τη φιλοσοφία που ήδη έχουμε, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να παίξουμε την μπάλα που παίζουμε κάθε εβδομάδα και να είναι σίγουροι ότι θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε αυτό που θέλουμε, που είναι μόνο η νίκη. Γιάννη, τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει πρωταθλητισμό σε όλες τις ομάδες. Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχουν οι συμπαίκτες σου, εσύ, γενικότερα όλο το κλαμπ, για να καταφέρει να παραμείνει στην πρώτη θέση και να διεκδικήσει στη συνέχεια μέσω των μπαράζ την επιστροφή στη Super League 2? Ναι, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, θεωρώ, που είμαστε πρώτοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο 100% γιατί. Εάν πρώτα ο Θεός, γιατί είναι πολύ μακριά, είμαστε πρώτοι ακόμα μέχρι τα μπαράζ, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα παιχνίδια και πιο απαιτητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο 100%, να έχουμε υπομονή και να δείχνουμε την ίδια θέληση όλοι μέσα στο γήπεδο για να πάρουμε μόνο την νίκη κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.